Περίπου τοποθέτηση. Αν είχατε και εσείς τα εσωτερικά συστήματα τόσα πολλά. Φάνηκε ξεκάθαρα αυτό που είπατε. Θα σας ρωτήσουμε και εσάς για το. Βεβαίως θα τα πούμε. Φάνηκε ξεκάθαρα η αμηχανία ότι δεν είναι ένα σύμπτωμα απλά προσέγγισης του ζητήματος των προσώπων σαν αυτή που κατέθεσε ο κύριος Παπαδημίκος, αλλά έρχεται συντριβή και ήττα και αντιλαμβάνεστε ότι σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να ξεφύγει μια πραγματικότητα που θα βιώσει την επομένη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Καλά, μιλείτε μεγάλα λόγια. Αφήστε, θα το δούμε. 25 Μαΐου θα δείτε πώς. Βέβαια, αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η απολυτικοποίηση που προσπαθεί να εισάγει στις συγκεκριμένες εκλογές έχει ξεκινήσει από παλιά. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των εκλογών των δύο Κυριακών, όπου πραγματικά επιχείρησε εκεί ουσιαστικά να δημιουργήσει μια εικόνα από προσανατολισμού με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Εμείς λοιπόν έχουμε ξεκαθαρίσει ότι αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές, ιδιαίτερα της πρώτης Κυριακής, και επιμένω στις αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι πιόντας το δημοψήφισμα των ευρωεκλογών που έχει διψηφιστικό χαρακτήρα. Θα πείτε και εσείς την άποψή σας. Λέμε πολύ απλά ότι έχουν πλέον όσο μαζικότεροι είναι οι χώροι ένα χαρακτήρα δημοψηφισματικό. Δηλαδή οι περιφερειακές εκλογές, οι εκλογές στους μεγάλους δήμους Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς έχουν κυρίως ένα τέτοιο χαρακτήρα. Πολιτικό χαρακτήρα. Γιατί απλούστατα. Καθένας έχει την άποψή του. Βεβαίως, είπε άλλο προσώπων η μεν. Δημοψήφισμα οι άλλοι, οι δημοτικές εκλογές δεν στέκονται. Κυρία Κανέλια, αφήστε με να ολοκληρώσω και από εκεί και πέρα πέστε τη δική σας προσέγγιση. Απλά το λέμε αυτό διότι έχοντας βιώσει ο ελληνικός λαός όλες αυτές τις πολιτικές, επόμενο είναι στην αναμέτρηση που έρχεται να δοθεί ένας τέτοιος χαρακτήρας. Πείτε μου κάτι, εσείς είστε υποψήφιος στην κεντρική στερεά, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει πολύ. Ποιοι νομοί είναι? Είναι η στερεά Ελλάδα η κεντρική, είναι Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, Φωκίδα και Βρυτανία. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια και κυρίως έχει πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις. Φανταστείτε ότι το να πάει κάποιος από τον Καβοντόρο της Καρίστου στα Άγραφα, μια μέρα δεν του φτάνει. Εσείς σαν υποψήφιος περιφερειάρχης, 10 δευτερόλεπτα. Θα κάνετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για την περιφερειά. Δεν θέλετε και συγκοπή να συζητάμε μεταξύ μας. Άνθρωποι είμαστε. Μονολογάτε δηλαδή, τώρα σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Δεν σας διέκοψα. Εντάξει, το ολοκληρώστε και μετά δώστε μου να σας κάνω μια ερώτηση. Αν υποβληθεί τέτοιο αίτημα σχετικά με τις θέσεις μας όσον αφορά την περιφέρεια, όχι, και βέβαια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Με εσάς, γιατί αν θυμάμαι καλά. Να έχετε υπόψη σας, κύριε Παπαμίκου, ότι τουλάχιστον απευθυνόμενο σε μένα, ο οποίος χρόνια ασχολούμαι με την περιφέρεια, και τα γνωρίζω και έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Αλλά δεν είναι τη ώρα όμως αυτό. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν οι μετροπολιτικοί δήμοι που είναι πόλη ανάπτυξης. Εσάς, ποια είναι η πρότασή σας και η πόλη ανάπτυξη ουσιαστικά διαχέουν την ανάπτυξη και τους όμορους. Σας παρακαλώ, κύριε Κασί, σταματήστε αυτό το. Να σας πω κάτι. Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, όπως σας είπα, η πόλη ανάπτυξης είναι η μητροπολιτική δήμη. Οι μητροπολιτικοί δήμοι διαχέουν την ανάπτυξη στους όμορους δήμους. Αν θυμάμαι καλά, στη στερεά Ελλάδα νομίζω πρωτεύουσα είναι η Λαμία, έτσι. Η Λαμία. Άρα, εσάς, ποια είναι η πρότασή σας για να ακούσουν και οι πολίτες της στερεάς Ελλάδας που θέλουν να σας ψηφίσουν. Όχι τώρα, να ακούσουν. Ποια είναι η πρότασή σας? Μην προσπαθείτε να ξεφύγετε από μια βασική συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε καιρό να μιλήσουμε για τα προγράμματα για τις περιφέρειες. Και να είστε σίγουρος και για τη Λαμία θα πούμε και για τη Χαλκίδα και για το Καρπενήσι, για την Άμφισσα, για τη Λιβαδιά, για τη Θήβα. Ξέρετε τι την ώρα. Σας παρακαλώ. Προτάσεις για την περιφέρεια. Ολοκληρώστε για να προχωρήσουμε. Όταν εμείς μιλάμε τόσα χρόνια για αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση, για αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση, είναι βασικά προτάσεις οι οποίες λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Ποστόλ, εγώ θέλω να ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ, για να πάμε σε διάλειμμα και να πάμε στους υπόλοιπους. Εμείς αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε, όπως σας είπα και προηγούμενα, βάζοντας ως πρώτη παράμετρο την πολιτική μας στόχευση και από εκεί και πέρα βεβαίως τις ιδιαιτερότητες του αυτοδιοικητικού χώρου τις ξέρουμε και είμαστε ένας χώρος ο οποίος ιδιαίτερα στα ζητήματα αυτοδιοίκησης πάντα είχε. Τον κύριο Βούδο δεν γίνεται τώρα, για πείτε μας. Κοιτάξτε να λέω, γιατί έχει γίνει θέμα. Υπήρξε μια κεντρική κατεύθυνση. Ναι. Η οποία κεντρική κατεύθυνση είχε ως βασικό στόχο την διεύρυνση της συνεργασίας. Στην προκειμένη περίπτωση επελέγει να υπηρετήσει την πολιτική αυτή την ιδιαίτερα την πολιτική διεύρυνση
ο Βουδούρης στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω και να είμαι ξεκάθαρος έτσι. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά και εγώ επελέγην από αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, προηγουμένως είχα μια ομόφωνη απόφαση των Ομορφιακών Επιτροπών, υπήρξε μια άλλη διαδικασία. Εδώ δεν υπάρχει ομόφωνη. Εδώ λοιπόν τώρα, αυτό που έχω να πω είναι ότι εξής. Όχι, πραγματικά σου λέω. Η διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος ήταν ατύχες. Μόνο η διαχείριση. Η διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος. Από εκεί και πέρα, όταν έχουμε μια πρόταση η οποία υπηρετεί αυτά που στοχεύουμε, πρέπει οπωσδήποτε να τη στηρίξουμε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που συνέβη με την περίπτωση Καρυπίδη, όπου όντως εκεί υπήρχαν ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Εδώ λοιπόν έχει αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή, υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση. Αδική η όλη διαδικασία και την πρόταση τη γενική και την πορεία του Οδυσσέα του Βουδούρη. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε, να τελειώνουν. Διότι όλες αυτές τις ατυχίες. Το ατυχής που είπατε, σε ποιους απευθύνεται? Ήταν ατυχής η επιλογή, ο τρόπος που όχι, σας είπα. Όχι, η στόχευση η βασική και η επιλογή υπηρετούσε συγκεκριμένα την διεύρυνση. Από εκεί και διαχείριση. Πέρα, η διαχείριση που έγινε τόσο από πλευράς αυτών που είχαν την άμεση έτσι, σχέση με το πώς κεντρικά εδώ πώς θα το κάνουν τα διαδικαστικά, όσο και από τις οργανώσεις ήταν ατυχής. Μάλιστα. Α, εσείς λέτε ότι ήταν ατυχές και από την ένθεκα εκεί ήταν ατυχές. Βεβαίως, διότι δεν μπορεί μια επιλογή η οποία υπηρετεί τη βασική στόχευση πέρασε από μια διαδικασία. Κεντρική Επιτροπή, ναι. Δεν είναι δυνατόν να προκύψουν ζητήματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά, δεν δημιουργούν πρόβλημα ανάλογο σαν και αυτό που σας είπα στην περίπτωση Καρυπίδη. Η αντίθεση των οργανώσεων όλο αυτό της νεολαίας και... Σας είπα ότι όλο αυτό έτσι όπως ξεκίνησε και υπηρετήθηκε θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Σωστά, μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, πριν για να μην θα πάμε ο κύριος Κασίσης και εγώ, είμαστε μετά το διάλειμμα, το ξέρω. Γιατί το δεν θα ήταν για παράδειγμα, εάν υπήρχε μια διαδικασία προσέγγισης των τοπικών οργανώσεων. Κύριε Κασίση, εσείς για τον Βουδούρη τι λέτε? Πολιτικός γυρολόγος και πολιτικός χαλαντζής δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου, άρα θα αφήσω την κριτική στον κόσμο. Ούτε κυπουρός του Γιώργου του Παπανδρέου. Άρα οι επιλογές, αφήστε δεν είναι άδικο για πρόσωπα, τα οποία τα γνωρίζετε. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ λέω ότι πολιτικός γυρολόγος και πολιτικός χαλαντζής δεν πρέπει να υπάρχει κανένας. Από εκεί και πέρα βγάλετε τα συμπεράσματα και ας βγάλει τα συμπεράσματα ο κόσμος. Όσον αφορά σε επίπεδο κριτικής στον κύριο Παπαδρέου. Καθίστε να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί θα σας διακόψουμε τώρα.